Ενώ έπρεπε να παραμείνει σε καραντίνα, έκοβε ανενόχλητος βόλτες, μόνο που για κακή του τύχη η επιδημιολογική ομάδα τον αναζήτησε. Συνολικά 4 αναπαντητές κλήσεις για έλεγχο αναφέρθηκαν χθες στην αστυνομία, μέλη της οποίας έφτασαν στο κατόφλι των ατόμων που βρίσκονται σε καραντίνα. 3 από τα πρόσωπα αυτά είχαν εντοπιστεί στις κατοικίες τους, ενώ το δεύτερο πρόσωπο φαίνεται ότι είχε σπάσει την καραντίνα και είχε εξέλθει τη κατοικία του παραβιάζοντας τα σχετικά διατάγματα. Το πρόσωπο αυτό καταγγέλθηκε. Πρόκειται για στενή επαφή κρούσματος, αν και υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι κατά την έξοδό του δεν ήρθε σε επαφή με κανέναν. Λαβράκι έβγαλαν αστυνομικοί στην Πάφο που μπήκαν χθες βράδυ για έφοδο σε μπαρ. Έχει εντοπιστεί ότι υπήρχαν συγκεντρωμένα περισσότερα πρόσωπα από τον επιτρεπόμενο αριθμό. Εναντίον του συγκεκριμένου επιχειρηματία έχει σχηματιστεί ποινικός φάκελος και αναμένεται τις επόμενες μέρες να καταχωρηθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Άλλα 2 μπαρ στην Αγία Νάπα που είχαν καταγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες έλαβαν σήμερα πρόστιμο από το δικαστήριο Αμοχώστου. Στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκαν πολίτες ιστάμενοι χωρίς να τηρούν τις αποστάσεις, ενώ η ίδια εικόνα επικρατούσε και στο δεύτερο μαχαζί, το οποίο επιπρόσθετα σερβίριζε και στο μπαρ. 2 και 3 χιλιάδες αντίστοιχα τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν. Υγειονομικές υπηρεσίες και αστυνομία δεν σταματούν να σκρολάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναζητώντας τις προαναγγελίες εκδηλώσεων ώστε να διαπιστωθεί εάν η διεξαγωγή των οποίων θεωρείται νόμιμη ή παράνομη. Κάπως έτσι η ομάδα ελέγχου του ηλεκτρονικού εμπορίου η οποία υπάγεται στις υγειονομικές υπηρεσίες ξύλωσε πάρτι σε σκάφος λίγο πριν την επιβίβαση. Στη Λευκωσία είχαμε μια εκδήλωση με χορούς Latin. Στη Λάρνακα είχαμε την Beach Festival και Bowden Beach Party, τα οποία δεν έγιναν μετά από παρέμβαση. Οι σαρωτικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν, προειδοποιούν οι αρχές.